Λοιπόν, να πούμε όμως και την άλλη είδηση. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι υπάρχει, βλέπει κάποια βελτίωση αναφορικά με τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ΗΠΑ και της Άγκυρας για την αγορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος, των γνωστών S-400. Παρόλο που βλέπει κάποια βελτίωση, σύμφωνα και με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, στις δηλώσεις του αναφέρεται ότι η απόφαση για την αγορά των S-400 είναι μία ηλυμένη απόφαση και ότι μάλιστα από τη μία η Τουρκία δηλώνει και η θέση της είναι σταθερή, ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση, ενώ οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι δεν είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Ωστόσο όμως, αναφέρεται σε συζητήσεις και ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά αναφέρεται ότι στο γεγονός ότι η Τουρκία θα προχωρήσει στην αγορά των S-400 και να πούμε ότι είχαμε και το τελεσίγραφο, ουσιαστικά ένα ακόμα τελεσίγραφο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν προχωρήσει στην αγορά, και να πούμε ότι πλησιάζει η αγορά, έρχεται ο Ιούλιος, θα έχουμε κυρώσεις, θα υπάρξουν κυρώσεις. Μάλιστα. Πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Σοφία Καρτάλη, να σε ευχαριστήσουμε.